Το σχέδιο νόμου εμπεριέχει ένα σύνολο διατάξεων που χαρακτηρίζουν την κύρια αντιλαϊκή γραμμή της κυβέρνησης, που είναι η προκλητικά γενναία χρηματοδότηση και με ευνοϊκότερους όρους των επιχειρηματικών ομίλων, προκειμένου να επιτευχθεί η πράσινη μετάβαση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Αυτές οι διατάξεις στηρίζονται σε προγενέστερα νομοθετήματα του ΣΥΡΙΖΑ του 2016 για το χωρικό σχεδιασμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη και του 2018 για τον λεγόμενο εξυγχρονισμό των χρήσεων γης. Τώρα, πιο ειδικά, το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου, από τα άρθρα 1 έως 48, εξυγχρονίζει τις ρυθμίσεις που αφορούν την ίδρυση και τη λειτουργία επιχειρηματικών πάρκων, δηλαδή βιομηχανικών μονάδων, επιχειρήσεων logistics, κέντρων αποθήκευσης και διανομής, δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέχρι πάρκα και ρεών με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων σε δίκτυα νέας γενιάς, καθώς και άλλες δραστηριότητες. Δημιουργεί δηλαδή ένα πλαίσιο ικανό για την προσέλκυση επενδυτών, διασφαλίζοντας συνολικά ευνοϊκότερους όρους και προνόμια, με φοροαπαλλαγές, νέες διευκολύνσεις στις μεγάλες επιχειρήσεις ως προς τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους, είτε για να δημιουργήσουν νέα, είτε για να ενταχθούν σε υπάρχοντα, με απότερο στόχο την απρόσκοπτη κερδοφορία τους σε βάρος του περιβάλλοντος και της υγείας του λαού. Η νομοθεσία, στην εξέλιξη των χρόνων, επιβεβαιώνει την τάση όλο και περισσότερων διευκολύνσεων στους επιχειρηματικούς ομίλους, ενώ πλέον δεν αναφέρονται ούτε καν σε θεωρητικό επίπεδο κίνητρα για την εγκατάσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων σε επιχειρηματικά πάρκα, όπως υπήρχαν παλιότερα στην νομοθεσία, τα γνωστά βιοτεχνικά πάρκα. Η εμπειρία βέβαια έδειξε ότι και κατά το παρελθόν η εγκατάσταση μιας πολύ μικρής βιοτεχνίας σε επιχειρηματικά πάρκα δεν συνέφερε, ενώ υπάρχουν παραδείγματα από παλιότερους σχεδιασμούς που θεωρητικά υπήρχαν για να εξυπηρετηθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίοι όμως δεν προχώρησαν ποτέ. Όπως για παράδειγμα το σχέδιο για μετεγκατάσταση βιοτεχνιών από το κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του Ελαιώνα, εξαγγελίες για δημιουργία τέτοιων πάρκων σε περιοχές με συγκέντρωση μικρών βιοτεχνιών, στο Περιστέρι, στο Μενίδη, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Με βάση το πλαίσιο λειτουργίας, τα επιχειρηματικά πάρκα όλων των μορφών αφορούν μεγάλες επιχειρήσεις και όχι αυτοαπασχολούμενους ή μικροβιοτέχνες στη μεταποίηση. Ένας αυτοαπασχολούμενος επιπλοξινουργός ή σιδηροβιοτέχνης δεν θα έχει ούτε τη δυνατότητα ούτε θα τον συμφέρει να εγκατασταθεί σε ένα επιχειρηματικό πάρκο, κυρίως λόγω υψηλού κόστους. Το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας μιας επιχείρησης σε επιχειρηματικό πάρκο θα είναι ψηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο εκτός επιχειρηματικού πάρκου, αφού στα πάγια θα προστεθούν η αμοιβή της εταιρείας διαχείρισης για τις υπηρεσίες της, όπως και η ετήσια συνδρομή για το αποθεματικό της εταιρείας διαχείρισης. Δηλαδή, σε συνθήκες ρεκόρ ακρίβειας και κατακόρυφης μείωσης του λαϊκού εισοδήματος, αναδουλειάς και υπερχρέωσης, οι μικροί βιοτέχνες, ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδίως οι αυτοαπασχολούμενοι όχι μόνο δεν πρόκειται να ωφεληθούν από τις εν λόγω ρυθμίσεις, αλλά τους ετοιμάζει η κυβέρνηση νέο πεσκέση αυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές από 1η-1η του 2023 έως 31-12 του 2024 κατά το ποσοστό του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους, που θα συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο στην ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των ήδη υπέρογκων χρεών στα ασφαλιστικά ταμεία για την ατομική ασφάλιση, που θα έχει ως αποτέλεσμα να οδηγηθούν δεκάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι σε επιπρόσθετη μείωση του εισοδήματός τους. Η απέτηση για πάγωμα των εισφορών ατομικής ασφάλισης είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη στις σημερινές συνθήκες. Αυτή η πολυδιαφημιζόμενη φετινή τουριστική κοσμοσυρωή που ξεπέρασε κάθε προσδοκία δεν άγγιξε ούτε τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία και την εστίαση, ούτε τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες. Το 46,3% των πολύ μικρών επιχειρήσεων καταγράφουν μείωση του τζίρου τους σε σχέση με πέρυσι και σχεδόν 4 στις 10 επιχειρήσεις εκφράζουν φόβο για λουκέτο. Η κυβέρνηση λοιπόν κοροϊδεύει τους αυτοαπασχολούμενους με τη δίθεν κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, αφού θα γίνεται μόνο σε όσους προχωράνε σε αύξηση προσωπικού, αποκλείοντας χιλιάδες επαγγελματίες χωρίς προσωπικό
οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν για ακόμη μια φορά τον συγκεκριμένο κεφαλικό φόρο. Αν τώρα προσθέσουμε την κατάργηση του αφορολόγητου και τη φορολογία από το πρώτο ευρώ, προστίθενται στο σωρό ενός ατέλειωτου Γολγοθά για τη συντριπτική πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων και μικρών επαγγελματιών. Σε κάθε περίπτωση όμως οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικροί επαγγελματίες πρέπει να δείξουν τη δύναμή τους. Γι' αυτό και η μαζική συμμετοχή των αυτοαπασχολούμενων ελεύθερων επαγγελματιών μαζί με τους εργάτες στις απεργιακές κινητοποιήσεις της 9ης Νοεμβρίου αποτελεί τη μόνη απάντηση σε αυτόν τον δύσκολο αντιλαϊκό χειμώνα που έρχεται. Επανέρχομαι στο νομοσχέδιο για την παροχή νέων κινήτρων και διευκολύνσεων στους επιχειρηματικούς ομίλους, όπου το νομοσχέδιο σε διάφορα άρθρα του δίνει απλόχερα. Ενδεικτικά, απελευθερώνει πλήρως τα όρια εγκατάστασης νέων δραστηριοτήτων κατηγορίας Α2, είναι η πρώην μέση όχληση, ειδικά στην Αττική, που αποτελεί και θείο δώρο για την προσέλκυση επενδύσεων. Η κυβέρνηση, αντί να υποχρεώσει τις βιομηχανίες που για δεκαετίες λειτουργούν με εγκληματικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, να πάρουν με δικό τους κόστος μέτρα για το σταμάτημα αυτής της δραστηριότητας, έρχεται τώρα και τις χρηματοδοτεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από ευρωπαϊκά κονδύλια, με ειδικές φοροαπαλλαγές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κάνουν χρήση προνομίων για ίδρυση επιχειρηματικού πάρκου, ακόμα και σε δάση, σε δασικές εκτάσεις. Δίνει τη δυνατότητα χωροθέτησης όπου και όπως βολεύει τους ομίλους, ακόμα και σε περιοχές Natura. Παρέχει ευνοϊκούς όρους επαύξησης των συντελεστών δόμησης, κάλυψης, μέγιστου ύψους. Καταργεί ακόμα και στοιχειώδους ελέγχους που αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και την εγκατάσταση και ίδρυση επιχειρήσεων. Επιτρέπει την παραχώρηση στην Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου, ακόμα και της χρήσης αγιαλού και παραλίας, του δικαιώματος εκτέλεσης, χρήσης και εκμετάλλευσης λιμενικών έργων ή επέκτασης των ήδη υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων. Επίσης, δημιουργούνται επιχειρηματικά πάρκα εξυγίανσης σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί με κοινή υπουργική απόφαση ως άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις. Χαρακτηρισμός που θα οδηγήσει, απαιτούν απολωτριώσεις, οι οποίες θα επιχορηγούνται από τις, ακόμα και από φορείς του δημοσίου και από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου επιχειρηματικού πάρκου εξυγίανσης είναι αυτό στη βιομηχανική περιοχή Νοφύτων, όπου σχεδιάζεται η κατασκευή χώρου υγειονομικής σταφής επικίνδυνων αποβλήτων στην ήδη επιβαρημένη περιβαλλοντική περιοχή 222 στρεμμάτων σε απόσταση μόλις 2,5 χιλιόμετρων από τον οικιστικό ιστό του σχηματαρίου. Η συγκεκριμένη επένδυση που θα κοστίσει εκατομμύρια στις τσέπες του λαού και εξυπηρετεί χρόνιες επιδιώξεις μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της περιοχής, όχι μόνο δεν θα ωφελήσει τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων του λαού της περιοχής, την απορρίπανση της ήδη επιβαρημένης περιοχής, αλλά αντίθετα θα διαμορφώσει ακόμα πιο επικίνδυνες συνθήκες. Όσοι λένε ότι η συγκεκριμένη επένδυση έρχεται να βάλει τάξη στο χάος, λέμε ότι όχι μόνο δεν θα πει τάξη, αλλά θα παραδοθούν τα κλειδιά και το κουμάντο μιας τεράστιας περιοχής σε αυτούς που δημιούργησαν το χάος, που γέννησαν και εξέθρεψαν το σοβαρό περιβαλλοντικό, υγειονομικό και πολεοδομικό πρόβλημα τους επιχειρηματικούς ομίλους δηλαδή. Θα βάλουν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Οι ρυπαντές θα ελέγχουν τον εαυτό τους όταν μολύνουν. Επίσης, προβλέπει την επιστροφή, το σχέδιο νόμου, την επιστροφή του φόρου μεταβίβασης για δικαιοπραξίες, αγορές οικοπαίδων εντός πάρκων, που συντελέστηκαν στα χρόνια των οικονομικών κρίσεων. Δρομολογεί την υπαγωγή των εισφορών σε χρήμα στην ενότητα των παραγωγικών δαπανών και ως εκ τούτου την ένταξή του στις επιχειρηματικές δαπάνες, οι οποίες εκπίπτουν κατά τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος. Το νομοσχέδιο επίσης έρει τα όποια πελοδομικά εμπόδια για την επίσπευση υλοποίησης των επιχειρηματικών πάρκων, απλουστεύοντας διαδικασίες, καταργώντας την υποχρέωση πολεοδομικής αδειοδότησης των κατεδαφίσεων των ρημοτομούμενων κτηρίων και περιφράξεων, ιδίως αυτών που αναπτύσσονται σε άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις με δομημένους χώρους, περιφράξεις και κτίρια. Δηλαδή, η κυβέρνηση προχωράει την νομοθεσία ένα βήμα παραπέρα, έτσι ώστε με φωτογραφικές διατάξεις να διασφαλίζονται οι αναγκαίες επεκτάσεις των σχεδίων πόλεων
και η εγκατάσταση των απαιτούμενων λειτουργιών. Διαιωνίζει πολεοδομικές και περιβαλλοντικές αυθαιρεσίες με τους ίδιους τους βιομήχανους μέσω της εταιρείας διαχείρισης να έχουν την απόλυτη ευθύνη της διαχείρισης των επιχειρηματικών πάρκων. Δηλαδή οι ίδιοι που έχουν λόγους και συμφέρον να ρυπαίνουν το περιβάλλον και τον υδροφόρο ορίζοντα θα αυτοελέγχονται. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με ένα πολεοδομικό σχεδιασμό κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των επιχειρηματικών ομήλων. Και επιβεβαιώνεται εδώ η θέση του ΚΚΕ, ότι ένας πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός δεν είναι απλά ένα τεχνοκρατικό πρόβλημα, ένα τεχνοκρατικό ζήτημα, είναι πολιτικό. Οι όροι δόμησης, οι χρήσεις γης και δραστηριότητες, τα κίνητρα, εντάσσονται και υποτάσσονται αντικειμενικά στους νόμους της αγοράς και στην κερδοφορία των μονοπωλιακών ομήλων. Είναι άρρηκτα δεδεμένα με τη γενικότερη τάση εμπορευματοποίησης της γης, των ιδιωτικοποιήσεων που προωθούνται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αντίθεση με τη θεμελιακή αρχή που εκφράζει το ΚΚΕ και παλεύει για αυτήν ότι η γη και η χρήση της είναι κοινωνικό αγαθό. Άρα το νομοσχέδιο λοιπόν ούτε φιλοπεριβαλλοντικό είναι, ούτε βάζει και ούτε μπορεί να βάλει τάξη στην οικιστική αναρχία. Κατά συνέπεια καταψηφίζουμε στο σύνολό του το πρώτο μέρος του σχεδίου νόμου. Τώρα βέβαια ζητάνε ακόμα περισσότερα οι βιομηχανοί. Και από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να τα δώσει, να δώσει ό,τι άλλο ζητήσουν. Αρκεί κανείς να κοιτάξει το υπόμνημα του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιά, που χαιρετίζουν με τον πιο ένθερμο τρόπο το σχέδιο νόμου, ζητώντας ακόμα περισσότερες επιχορηγήσεις, δηλαδή ζεστό κρατικό χρήμα των φορέων διαχείρισης ή τη εισφορά σε χρήμα για να μην επιβαρύνει τους ομίλους κατά την πολεοδόμηση. Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη και την εισαγωγή της αυτοδιαχείρισής τους στις άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις. Τη διασφάλιση ποσοστού 55% της έκτασης για τη δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου. Κίνητρα διοδότησης για τη διαχείριση αποβλήτων στις εγκαταστάσεις, ανοίγοντας έτσι νέο κερδοφόρο πεδίο για τους ομίλους. Διασφάλιση της νομιμότητας με ξεκάθαρο τρόπο των αυθαιρεσιών του στη δόμηση, άλλες πολεοδομικές και οικονομικές διευκολύνσεις, άρση δηλαδή και των τελευταίων εμποδίων για την προσέλκυση επενδύσεων. Τώρα, περνώντας στο δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου για τις διατάξεις σχετικά με τη φαρμακευτική κάναβη, προφανώς τις καταψηφίζουμε, άλλωστε είχαμε καταψηφίσει ως ΚΚΕ και τα σχετικά νομοσχέδια και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας. Και το λέμε αυτό διότι και οι συγκεκριμένες διατάξεις που είναι συνέχεια των προηγούμενων νομοσχεδίων, διαμορφώνουν πιο φιλικούς όρους για επενδύσεις και κερδοφορία γύρω από την παραγωγή της φαρμακευτικής κάναβης. Βέβαια, το ενδιαφέρον των επιχειρηματικών ομήλων δεν είναι η υγεία του λαού, έτσι, για να μην γελιόμαστε, αλλά η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία τους, το χρήμα. Άλλωστε, η τοποθέτηση του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Κάναβης ήταν αποκαλυπτική ως προς τις πραγματικές του προθέσεις. Τώρα, για τα άρθρα 60-68 για τη διαχείριση της πυρηνικής ενέργειας, τεχνολογίας και ακτινοπροστασίας και για την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Εδώ γίνονται σοβαρές ανατροπές. Τροποποιήσεις του νόμου 43-10 του 14. Αφαιρούνται δύο πολύ σημαντικοί σκοποί που αφορούν ρυθμίσεις, την θέσπιση μάλλον κατάλληλων εθνικών ρυθμίσεων με σκοπό την επίτευξη υψηλού επίπεδου ασφάλειας όσον αφορά τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων για την προστασία των εργαζομένων και του πληθυσμού. Επίσης, αφαιρείται ο σκοπός της παροχής της απαραίτητης ενημέρωσης και η διασφάλιση της συμμετοχής του κοινού όσον αφορά τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων. Κάποιες σκοποί της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, όπως είναι η ασφίξη των εφαρμογών πυρηνικής ενέργειας και τεχνολογίας, η ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων. Αφαιρείται η αρμοδιότητα παρακολούθησης και του ελέγχου της τήρησης της νομοθεσίας στους τομείς της πυρηνικής ενέργειας, τεχνολογίας, της ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας και της ακτινοπροστασίας. Η λογική δηλαδή κινείται στην αποψήλωση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, των σκοπών της μάλλον, και ουσιαστικά η ανάθεση της ευθύνης για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών στις επιχειρήσεις που έχουν άδεια και λειτουργούν τις σχετικές εγκαταστάσεις.
Για το άρθρο 75 σχετικά με την κατάργηση της προϋπόθεσης άδειας άσκησης επαγγέλματος για χειρισμό Clark, καθαρά πράγματα είναι απέτηση των βιομηχάνων, μνημονιακή υποχρέωση, οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ και εντάσσεται στα πλαίσια της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων, θα επιφέρει ολέθριες και επικίνδυνες συνέπειες για τους νέους εργαζόμενους, ανοίγει ο δρόμος έτσι ώστε η εκάστοτε εργοδοσία να ξεμπερδεύει με εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα και θα μετατρέψει τη διαδικασία διοδότησης σε κερδοσκοπικό πανηγύρι των κέντρων πιστοποίησης, τα οποία αντί αδρά αμοιβής, όταν σήμερα το κόστος έκδοσης είναι γύρω στα 130 ευρώ, αυτοί θα παίρνουν δίδακτρα από 600 έως 1000 ευρώ, που ήδη συμβαίνει και είναι σε εξέλιξη με τέτοιου είδους κέντρα πιστοποίησης στη χώρα μας. Για τα άρθρα 81 και 82, όπου με το μέλ πρώτο καθιερώνει τις γενικές συνελεύσεις μελών επαγγελματικών σωματείων εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου και με το δεύτερο που καταργεί το ειδικό εκλογικό βιβλιάριο, δηλαδή την απόδειξη ταυτοπροσωπείας για συμμετοχή σε ψηφοφορίες σε εκλογικές διαδικασίες, εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανένας ότι με τα άρθρα αυτά, αυτά τα τρία άρθρα, το άρθρο 75, 81 και 82, να διαπιστώσει κανείς το αντεργατικό μέλος της κυβέρνησης και τις προσπάθειες περιορισμού στη ζωντανή και διαζώση συμμετοχή των εργαζομένων στις διαδικασίες αρχαιρεσιών των σωματείων τους με πρόσχημα την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών. Το ΚΚΕ ζητάει την απόσυρση αυτών των διατάξεων και καλούμε τους εργαζόμενους, εργάτες, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες σε κοινή δράση. Γιατί ο αντίπαλος είναι κοινός, είναι το κεφάλαιο και τα κόμματά του, οι κυβερνήσεις του. Και να συμπορευτούν με το ΚΚΕ στον αγώνα για την ανατροπή των αντιλαϊκών πολιτικών από όποια κυβέρνηση και προέρχονται για δουλειά με πλήρη μισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, αντιλαμβάνεστε ότι καταψηφίζουμε στο σύνολό του αυτό το νομοσχέδιο. Πρόκειται για ένα νομοθετικό οργασμό για τα συμφέροντα των κολοσσών, την ώρα που καλείται ο λαός, οι λαοί της Ευρώπης να βγάλουν το χειμώνα με κασκόλ και δεύτερο πουλόβερ. Είναι ήδη σε εξέλιξη πογκρόμ πληστηριασμών σε βάρος των λαϊκών κατοικιών. Αυτά επιφυλάσσει η περιβόητη πράσινη καπιταλιστική ανάπτυξη, η απελευθέρωση της ενέργειας, των μεγάλων αγωγών, των ενεργειακών δρόμων που θα διασφάλιζαν τάχα ενεργειακή επάρκεια, ασφάλεια και φτηνό ρεύμα. Αυτά προϋποθέτει το Ταμείο Ανάκαμψης, το Πανευρωπαϊκό Μνημόνιο, με αντιλαϊκά προαπαιτούμενα για την εκταμείευση των δόσεων. Φτώχεια λοιπόν καταραμένη επιφυλάξατε για το λαό και χρήμα με τους έσουλα για τους ενεργειακούς ομίλους που μετράνε καθαρά κέρδη 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο φέτος, ενώ οι εφοπλιστές έχουν χάσει το μέτρημα με τα ναύλα για τα φορτία LNG να φτάνουν τα 400.000 ευρώ την ημέρα. Το πράγμα φωνάζει από μόνο του, κύριε Πρόεδρε. Για να μην ζει ο λαός τον 21ο αιώνα με το κερί μέσα στο σπίτι, για να πάρει ανάσες και πολύ περισσότερο για να αξιοποιηθούν όλες οι μεγάλες δυνατότητες και οι εγχώριες πηγές ενέργειας προς όφελός, χρειάζεται σύγκρουση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύγκρουση με την κυβέρνησή σας, σύγκρουση με όλα τα κόμματα που υπηρετούν αυτή την πολιτική. Δεν υπάρχουν σήμερα σωτήρες. Μόνο ο οργανωμένος αγώνας σε συμπόρευση με το ΚΚΕ μπορεί να ανοίξει το δρόμο για τις σύγχρονες ανάγκες, για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.